Χαιρετίζουμε τη σημερινή πανεκπαιδευτική πανδημοσοϊφαλική απεργία που κλιμακώνει τον αγώνα μας για την απόσυρση αυτού του κατάπληκτου νομοσχεδίου απολύσεων και όχι διορισμών, όπως ευαγγελίζεται ξεδιάντροπα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Τίποτα δεν σταματά το δίκαιο αγώνα των εκπαιδευτικών. Να το ακούσουν καλά. Η κυβερνητική βία και η καταστολή δεν μας τρομάζει. Το αντίθετο, μας πεισμώνει, μας εισπυρώνει κι άλλο, μας κάνει μια γροθιά. Το δηλώνουμε. Ψήφο εμπιστοσύνης από εμάς, η κυβέρνηση και η αντιλαϊκή πολιτική της δεν θα έχει. Θα μας βρει απέναντί της και τώρα και σε κάθε αντιλαϊκό αντιεκπαιδευτικό μέτρο που θέλει να εφαρμόσει. Χρειάζεται τώρα να καταδικαστούν μαζικά οι πολιτικές και τα κόμματα που υπερασπίζονται την ελαστική εργασία, τη δουλειά χωρίς δικαιώματα, τις κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης για πιο φτηνούς και ευέλικτους εργαζόμενους. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα αστικά κόμματα που ψήφισαν μαζί το άρθρο 103 που απαγορεύει τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων και τώρα μαζί απορρίπτουν κάθε πρόταση για την κατάργησή του. Μαζί αναμασούν το προσοντολόγιο των απολύσεων. Με τα μπούνια στηρίζουν πλεονάσματα, μέτρα και στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους προϋπολογισμούς. Μηχανισμούς δηλαδή που όλες οι κυβερνήσεις μαζί με το κεφάλαιο επικαλούνται για να κόβουν μισθούς και συντάξεις και να διατηρούν το βάρβαρο καθεστώς της ελαστικής εργασίας σε σχολεία, νοσοκομεία, δομές πρόνοιας και αλλού. Οι αναπληρωτές δεν είμαστε εκπαιδευτικοί δεύτερης κατηγορίας. Μας θέλετε τόσα χρόνια από τη μια άκρη της Ελλάδας ως την άλλη. Μας αφήνετε να κοιμόμαστε σε παραλίες. Μας κλείνετε το δρόμο για να κάνουμε οικογένεια, να κάνουμε παιδιά. Και τώρα δείχνετε την πόρτα της εξόδου για τη συντηρητική πλειοψηφία από εμάς. Γιατί σύμφωνα με τα κριτήριά σας δεν είμαστε επαρκείς. Το μόνο δίκαιο αίτημα που μπορεί να καλύψει όλες τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και ενώσει τον εκπαιδευτικό κλάδο είναι η μονιμοποίηση όλων των 30.000 συμβασιούχων αναπληρωτών που δουλεύουν όλα αυτά τα χρόνια στην εκπαίδευση. Όλοι αυτοί οι συνάδελφοι που καθημερινά καταθέτουν την ψυχή τους στην τάξη, που δεν σκύβουν το κεφάλι, που αποτελούν αγωνιστικό παράδειγμα για τους μαθητές τους. Δεν θα μετρήσουμε τα κουτιά να δούμε αν θα μας βγουν στο ζύγι, ούτε θα πούμε στη λογική του Διέρη και Βασίλευε. Δεν είναι ο συνάδελφος ο εχθρός μας, αλλά η σημερινή και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις που τόσα χρόνια κρατούν τους αναπληρωτές σε καθεστώς ομοιρίας. Ας το ακούσει καλά η κυβέρνηση και όλα τα αστικά κόμματα που ασπάζονται την ίδια πολιτική γραμμή και να μην κρίνουν εξιδίων τα αλότρια. Η ολοκληρωμένη παιδεία με βάση τις σύγχρονες ανάγκες είναι δικαίωμα όλων των παιδιών. Εμείς έτσι τη λογίζουμε και όχι ως ένα έξοδο που μπαίνει στον προχρούστη των δημοσιονομικών περικοπών. Αδυνατούν να δώσουν τα 500 εκατομμύρια για το διορισμό 30.000 εκπαιδευτικών, αλλά μπορούν να δίνουν δεκάδες δις για τον ΝΑΤΟ και αμέτρητες παροχές σε ρευστό αλλά και προνόμια στους μεγαλοεπιχειρηματίες. Ο αγώνας μας είναι αγώνας για δουλειά και δουλειά με αξιοπρέπεια. Δεν θα γίνουν οι μαθητές μας οι μελλοντικοί σκυφτοί πάπου εργαζόμενοι που οραματίζονται. Ο μηχανισμός ανακύκλωσης ανεργίας δεν θα περάσει. Ο αγώνας μας όλες αυτές τις μέρες δείχνει ότι ο επεγνός της κυβέρνησης δεν πιάνει τόπο. Οι ψεύτικες ελπίδες που πουλάνε σε όλους, παλιούς και νέους αναπληρωτές, αλλά και στους νέους αποφύτους, δεν μας αγγίζουν. Όλες οι κυβερνήσεις, με τη σημερινή να αποδεικνύεται ο καλύτερος και πιο υπάκουος μαθητής Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΩΣΑ, προωθούν τα εργασιακά προσόντα που πρέπει να κυνηγούν διαβίου οι εργαζόμενοι για μια επισφαλή θέση εργασίας. Γι' αυτό έλεγαν και λένε στους αναπληρωτές. Τρέξτε σε όλη τη χώρα να μαζέψετε μόρια. Υπηρετήστε στα διπρόσιτα για να τα διπλασιάσετε. Δώστε γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ. Μαζέψτε χαρτιά και πιστοποιήσεις. Κάντε υπομονή και θα διοριστείτε. Τώρα έρχονται με τον πιο άθλιο τρόπο και μας τσακίζουν όλους. Οι κυβερνητικές εξαγγελίες για το σύστημα διορισμών όχι απλώς δεν λύνουν, αλλά συντηρούν και παγιώνουν το άθλιο καθεστώς της αδιοριστίας για χιλιάδες συναδέλφους αναπληρωτές, αλλά και για τους απόφοιτους των σχολών. Ακόμα και οι 4.500 διορισμοί ουσιαστικά εξαγγέλθηκαν στο παραπέντε και είναι καθαρά στοιχείο προεκλογικού εκβιασμού, αφήνοντας ουσιαστικά απ' έξω πάνω από 10.000 συμβασιούχους που χρειάζονται για να λειτουργήσουν μόνο και μόνο οι δομές ειδικής αγωγής. Όσο για τους υπόλοιπους διορισμούς σε βάθος τριετίας, χορτάσαμε από βάθος αμέτρητο και από αυτούς αλλά και από τους προηγούμενους. Ακόμα και σήμερα στο πιτσοκίνητο
σχολείο των περικοπών και των τεράστιων ελλείψεων, απαιτούνται πάνω από 30.000 συμβασιούχοι για να εμφανιστεί μια υποτυπώδης εικόνα κανονικότητας. Τεράστιες όμως είναι οι ευθύνες των πλειοψηφιών των ομοσπονδιών, της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ. Διευκόλυνε την κυβέρνηση, αφού αποδέχονταν τα κυβερνητικά επιχειρήματα για αδυναμία μαζικών διορισμών, αλλά και τις λεγόμενες επιταγές του νόμου. Πρότειναν καλύτερα κριτήρια με την κυβέρνηση και συνεργάστηκαν μαζί της. Όλο το προηγούμενο διάστημα έκαναν τα πάντα για να υπονομεύσουν το μοναδικό δίκαιο και ρεαλιστικό αίτημα δεκάδων συλλόγων και ΕΛΜΕ, που ενώνει όλους τους συναδέλφους και απαντάει στις μορφωτικές ανάγκες, για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, που είναι το μόνο που προασπίζει πραγματικά πτυχίο και προϋπηρεσία όλων των αναπληρωτών και δεν τρέπονται να το χαρακτηρίζουν όσο τοπικό και λαϊκίστικο. Απέναντι στην κοροϊδία για διορισμού σε βάθος τριετία και κριτήρια, εμείς απαντάμε. Πάρτε πίσω τώρα το σχέδιο νόμου Λεμιτόμο. Δεν διαπραγματευόμαστε τη δουλειά ούτε ενός αναπληρωτή. Δεν παζαρεύουμε ούτε μια ώρα δουλειάς κανενός συναδέλφου. Μονιμοποίηση εδώ και τώρα όλων των συμβασιούχων αναπληρωτών που εργάζονται τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση. Κανένας απολυμμένος. Τουλάχιστον 30.000 άμεση μόνιμη διορισμοί για να καλυφθούν οι στοιχειώδεις ανάγκες των σχολείων. Μόνο έτσι μπορεί να ανοίξει ο δρόμος στους νεότερους συναδέλφους. Κατάργηση του νόμου 3848 και όλου του αντιδραστικού νομοθετικού πλαισίου που οδηγεί σε λογική προσόντων και τους διορισμούς. Το πτυχίο το μοναδικό εφόδιο για την εργασία. Δίνουμε ηχηρό μήνυμα σήμερα, συνάδελφοι, ώστε η τροπολογία των απολύσεων να αποσυρθεί, να μην ψηφιστεί, να πάει στον κάλαθο των αχρήστων. Έχουμε τη δύναμη να τους εμποδίσουμε και θα τους κάνουμε. Και θα το κάνουμε. Όλοι εμείς σήμερα που είμαστε εδώ ζητάμε το αυτονόητο στον 21ο αιώνα, όταν η επιστήμη, η τεχνολογία έχει φτάσει στα ύψη, όταν μπορούμε ακόμα να ακούσουμε και τον άνεμο από τον Άρη, να απαιτούμε μαζικούς διορισμούς στα σχολεία. 30.000 για τη στοιχειώδη λειτουργία τους, με μονιμοποίηση των αναπληρωτών, έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα σχολείο, κανένας μαθητής που να μην έχει δάσκαλο ή καθηγητή στη χώρα. Εμείς ως γονείς το βιώνουμε καθημερινά όταν φτάνει Δεκέμβρης και γυμνάσια δεν έχουν φυσικό ιδιολόγο, όταν τα ολοήμερα δεν καλύπτουν την εκπαιδευτική ανάγκη του μαθητή, με τη μη σταθερή θέση δασκάλου, όταν ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια τα ιδιωτικά κέντρα μελέτης για παιδιά δημοτικού σε κάθε δήμο, πατώντας την ανάγκη του εργαζόμενου γονιού λόγω και των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων και της καταστρατήγησης του παραγωγού, να μην μπορεί να βοηθήσει τον μικρό μαθητή. Όταν ζούμε καθημερινά 25 και 27 τμήματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου τα παιδιά μας κάνουν μάθημα σαν σαρδέλες. Και όλα αυτά, συνάδελφοι, τα παραπάνω είναι αιτία της υποχρηματοδότησης που χρόνο με το χρόνο χειροτερεύει. Επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τη λειτουργία των σχολείων. Και κοιτάξτε να δείτε, κάθε χρόνο προστίθονται και νέα προβλήματα στην ήδη βεβαρημένη χρονιά. Για εμάς τους γονείς έχει γίνει σημαία. Το μία από τα ίδια στην εκπαίδευση συνιστά χειροτέρευση των όρων μόρφωση των παιδιών μας. Είναι γεγονός ότι δεν μπορούν να το κρύψουν. Ο μεγάλος αριθμός συμβασιούχων εκπαιδευτικών φέρνει στην επιφάνεια τις τεράστιες ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό. Χωρίς τους αναπληρωτές δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία. Εμείς ως γονείς δεν μένουμε απαθείς. Μαζί με εσάς, τους εκπαιδευτικούς, τους φοιτητές και τους μαθητές, απαιτούμε να μην περάσει το νομοσχέδιο αυτή η κατάκτηση του τροπολογία απολύσεως. Απαιτούμε εδώ και τώρα μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων αναπληρωτών, 30.000 μόνιμους διορισμούς. Αγωνιζόμαστε όλοι μαζί για τα σχολεία που έχουμε σήμερα ανάγκη και αυτό δεν το παζαρεύουμε στο όνομα καμιάς δημοσιονομικής πολιτικής. Συνεχίζουμε. Το ΔΣ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Κερατσινίου Περάματος Νίκος Τρουμπίδης χαιρετίζει τη σημερινή μαχητική μαζική συγκέντρωση, η οποία πήρε τη σκητάλη από τις δύο προηγούμενες στις 11 και 14 Γενάρη. Δεν μας τρομάζει βία και καταστολή, δεν μας φοβίζουν τα ΜΑΤ και οι δολοφονικές επιθέσεις τους. Μας πεισμώνουν, μας δυναμώνουν, κάνουν πιο φανερό ότι η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπως και όλες οι προηγούμενες, είναι αδίστακτη μπροστά στην εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής και την εφαρμογή των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ.
των απαιτήσεων του ΣΕΠ και όχι μόνο. Είμαστε σήμερα μαζί χέρι-χέρι με τους συναδέλφους μας από ΣΟΤΑ, που κάθε τέσσερις μέρες μετράνε και ένα νεκρό συνάδελφό τους εξαιτίας συντατικοποίησης του χώρου δουλειάς και της ελλείψης μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. Με τους συναδέλφους υγειονομικούς που ζουν από πρώτο χέρι τις τεράστιες ελλείψεις στα νοσοκομεία και το δράμα που ζουν οι ασθενείς από τα λαϊκά στρώματα. Είμαστε μαζί με όλους τους κλάδους του δημοσίου σε μια μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση, γιατί τα προβλήματα είναι κοινά. Η διεκδίκηση για μόνιμη και σταθερή δουλειά απέναντι στη βάρβαρη πολιτική της αδιοριστίας και της ανακύκλωσης, της ανεργίας μας ενώνει όλους. Χιλιάδες συνάδελφοι από όλα τα μέρη της Ελλάδας και σήμερα, όπως και τις δύο προηγούμενες φορές, έκλεισαν τα σχολεία τους διαδηλώνοντας στην Αθήνα και σε δεκάδες ακόμα πόλεις. Το σύνθημα «Μαζική διορισμή εκπαιδευτικών, μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών, εδώ και τώρα 30.000 μόνιμοι διορισμοί ηχούσε παντού». Και σήμερα το ίδιο συμβαίνει. Εδώ και τώρα να αποσυρθεί το νομοσχέδιο έκτρωμα για τις απολύσεις των αναπληρωτών. Δεν παζαρεύουμε τη ζωή, τη δουλειά και τα δικαιώματά μας. Όλοι οι εκπαιδευτικοί πλέον, μόνιμοι και αναπληρωτές, έχουν πιστεί ότι το υποτιθέμενο σύστημα προσλήψεων διορισμών που έχει φέρει σήμερα προς ψήφι στη Βουλή η κυβέρνηση δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας τρόπος ώστε η κυβέρνηση να οδηγήσει μαζικά στην πόρτα της εξόδου από τη δουλειά χιλιάδες συναδέλφους που εργάστηκαν τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση. Συνεχίζουμε στην πορεία, μένουμε στη Βουλή απ' έξω μέχρι να αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας συμπαραστέκεται και χαιρετίζει τις μεγάλες αγωνιστικές απεργιακές κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών ενάντια στην ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου εκτρώματος που θεσπίζει κριτήρια και ανοίγει το δρόμο για την απόλυση χιλιάδων αναπληρωτών. Ενώνουμε τη φωνή μας με εσάς τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και ιδιαίτερα με τις αναπληρώτριες που με μια βαλίτσα στο χέρι επί χρόνια διασχίζεται από άκρη σ' άκρη τη χώρα. Αγωνιάται για το αν και πότε και πού θα δουλέψετε, αντιμετωπίζοντας απίστευτες δυσκολίες. Με εσάς που έγκυες ή μορομάνες αναγκάζεστε να αποχωριστείτε τα παιδιά σας, την οικογένειά σας, να επιλέξετε τον δρόμο της παρέτησης ή της άδειας άνευ αποδοχών, για να μπορέσετε να ανταποκριθείτε στις οικογενειακές σας υποχρεώσεις. Χαιρετίζουμε λοιπόν το δίκαιο αγώνα των εκπαιδευτικών, ενεργά στεκόμαστε δίπλα σας. Η μόνιμη και σταθερή εργασία, η μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων αναπληρωτών εκπαιδευτικών αποτελεί και δικό μας πάγιο αίτημα. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για ένα σχολείο που θα ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες για τη μόρφωση των παιδιών μας. Απαιτούμε άμεση μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων αναπληρωτών εκπαιδευτικών τώρα.